Ο χορός των Ρίχτερ δεν έχει τέλος στο Αρκαλοχώρι. 15 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα μια νέα δόνηση, 3,9 Ρίχτερ, αναστάτωσε την περιοχή και 12 λεπτά μετά μία ακόμη των 3,5 Ρίχτερ καλλιέργησε και αυτή την αίσθηση ότι η γη ανοίγει κάτω από τα πόδια των ταλαιπωρημένων κατοίκων. Ο φόβος και η αγωνία των σεισμών δεν είναι όμως για πολλούς κατοίκους της περιοχής ο μοναδικός προβληματισμός. Κυριολεκτικά ως παράσιτο της κοινωνίας. Αυτή είναι η λέξη που θα τη χαρακτήριζα έτσι, με πάρα πολύ πόνο ψυχής. Έτσι νιώθετε? Έτσι ακριβώς νιώθω, ναι. Ο 43χρονος Στέλιος Μιλιωτάκης από το Πατσίδερο ήταν ο άνθρωπος που για αρκετή ώρα η πληροφορία για το εάν ήταν μετά το σεισμό ζωντανός ή νεκρός δεν μπορούσε να διασταυρωθεί. Τον απεγκλώβησε η ΕΜΑΚ μετά το σεισμό, τον οποίο όπως λέει ο ίδιος θα τον θυμάται σε όλη του τη ζωή. Εδώ είναι το παράθυρο που με έβγαλε η ΕΜΑΚ. Η πόρτα είχε σφινώσει, οπότε δεν υπήρχε άλλη έξοδος, μόνο το παράθυρο. Ήταν μια τραγική περιπέτεια που θα τη θυμάμαι για πάρα πολλά χρόνια όσο ζω. Δεν πιστεύω να την ξεχάσω αυτή την εικόνα. Μετά από πολυήμερη διαμονή μέσα στο αυτοκίνητο, η πολιτική προστασία την προηγούμενη εβδομάδα τοποθέτησε σκηνή κοντά στο σπίτι του. Και ενώ όλα έδειχναν ότι κυλούν ομαλά, από την περασμένη Κυριακή έμεινε χωρίς φαγητό. Μία εβδομάδα είχαμε τρόφιμα, μας έφερναν σύτηση. Μετά από μία εβδομάδα σταμάτησε η σύτηση και από την προηγούμενη Κυριακή έχουμε να μας φέρουν φαΐ στο χωριό. Δεν έρχεται ούτε το μεσημέρι ούτε το βράδυ. Και τι κάνετε? Τίποτα. Είμαστε με μπισκότα, με ό,τι μας φέρουν εθελοντές. Ο Στέλιος αδυνατεί να μετακινείται στο Αρκαλοχώρι, να παίρνει μόνο το φαγητό του. Άνεργος επί πολλά έτη και με σοβαρά προβλήματα υγείας που του άφησε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, επιχειρεί να επιβιώσει ζητώντας ένα πιάτο φαγητό. Λόγω ανεργίας. Δεν εργάζομαι αυτή τη στιγμή. Είχα κάποια προβλήματα υγείας τα οποία δεν μπορώ να εργαστώ. Ο 43χρονος, μερικά λεπτά μετά το σεισμό, έχασε τη μητέρα του που νοσηλευόταν μέρες πριν στο Παγνί. Εκτός από το σεισμό, είχε και το θρήνο της απώλειας. Και από σήμερα, το επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι και ο κίνδυνος να μην λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση, καθώς η περιουσία της μητέρας του, η οποία έχει καταρρεύσει, δεν είχε μεταβιβαστεί στον ίδιο. Με υπομονή και καρτερικά περιμένουν μέσα στη σκηνή τους, στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, την εγκατάστασή τους σε οικίσκο. Το ζευγάρι των ηλικιωμένων, που δεν χάνουν το κουράγιο τους, μένουν εκεί, επιχειρώντας να διασκεδάσουν ακόμη και τις δραματικές ώρες που έζησαν με την επέλαση της κακοκαιρίας. Μια τσάντα φάρμακα παίρνω, κοίτα. Έχω αναπνευστικά, έχω αυτά. Θέλω να έχω χώρο δικό μου, ούτε να ενοχλώ, ούτε να με ενοχλούνε. Εγώ όμως βλέπω ότι κάτω έχει πολύ νερό, ότι είναι αρκετά βρεγμένα. Δεν πειράζει, τι να κάνω. Τι να κάνω. Έχω κουβέρτες πολλές, θα κουκουλωθώ, βάλω και μάσκα να μην αναπνεύω. Οι περίπου 220 πληγέντες που φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία άμεσα θα πρέπει να μετακινηθούν. Καθώς τα ξενοδοχεία κλείνουν και η επιστροφή στα σπίτια τους είναι αδύνατη. Ψάχνουμε να βρούμε δύο ξενοδοχεία που να τους μονιάσουμε ή ένα. Να τους βάλουμε όλους μαζί ώστε να έχουμε μία. Να μπορεί να βγαίνει, μην κάνει διανομή, γιατί κάνουμε και διανομή. Αν μπορούμε να κάνουμε και σύντηση στο ξενοδοχείο, θα το κάνουμε και αυτό μαζί. Όσο για τους οικίσκους και την εγκατάσταση σε αυτούς των πρώτων πληγέντων, τη Δευτέρα, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, λύγει η διορία των αιτήσεων και μετά την προτεραιοποίηση με βάση όσα προβλέπει η πολιτεία ως κριτήρια, αναμένεται από την ερχόμενη Τρίτη να αρχίσουν να εγκαθίστανται. Δεν μπορούμε πριν τη Δευτέρα να αποφασίσουμε ποιους θα βάλουμε μέσα. Πρέπει να έχουμε το συνολικό αριθμό αυτών που διεκδικούν οι οικίσκους για να μπορέσουμε να τους βάλουμε. Άρα από την Τρίτη θα έχουμε μέσα τον κόσμο. Η ζωή στο Αρκαλοχώρι επιχειρείται από τους κατοίκους να επιστρέψει και πάλι, με τις πληγές ωστόσο να είναι βαθιές και πρόσφατες, αποτυπωμένες σε κάθε γωνιά της περιοχής, σε κάθε δρόμο, σε κάθε χτυπημένο από το σεισμό κτίριο. Σκεφτόμαστε το αύριο. Σκεφτόμαστε το αύριο. Όπως βλέπεις, δεν ξέρω αν γνωρίζετε το Αρκαλοχώρι πώς ήταν. Κοίταξε πώς είναι τώρα. Δεν υπάρχει ψυχή. Τέτοια ώρα υπήρχε κόσμος, υπήρχε κίνηση. Πόσα μαγαζιά κλειστά. Τα συνεχιζόμενα Ρίχτερ και το κύμα κακοκαιρίας μοιάζει σαν να συντηρεί αυτό το φόβο που εδώ και καιρό έχουν, κάθε φορά που νιώθουν πως ό,τι απέμεινε δεν θα αντέξει και θα καταρρεύσει σαν πύργο στην άμμο. Εντάξει, όλο και κάτι γίνεται τώρα με τα χαλάδα, με τα αυτά, είναι επικίνδυνο τώρα να κυκλοφορούν οι ανθρώποι. Και εδώ πέρα έχουμε μόνο κλάμα και δράμα.